Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ρεκόρ τουριστικών αφήξεων αναμένεται να σημειώσει και φέτος η Ελλάδα, αφού το ενδιαφέρον των τουριστών που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας όλο και αυξάνεται. Μαζί μας η Νίκη Παπάζογλου. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Ντέτα. Πράγματι, sold out μοιάζει να είναι η Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, με όλο και περισσότερους τουρίστες να καταφθάνουν στη χώρα. Σύμφωνα με τον κύριο Λεοντόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Αξίας Hospitality, με τον οποίο μιλήσαμε για να μας δώσει μια αίσθηση του πώς πάει φέτος η σεζόν, οι αφήξεις κινούνται πάρα πολύ καλά, αλλά το εντυπωσιακό και το διαφοροποιητικό σε σχέση με πέρυσι είναι ότι κινούνται εξίσου καλά και τα έσοδα, καταγράφοντας μια λογική αύξηση της τάξης του 8%, πράγμα το οποίο θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στους ξενοδόχους. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που μας είπε ο κύριος Λεοντόπουλος είναι ότι σημειώνεται αύξηση στον αριθμό των τουριστών στην Αθήνα και παρά το γεγονός ότι ανοίγουν τον τελευταίο καιρό συνεχώς νέα καταλήμματα, που σημαίνει ότι αυξάνεται το δυναμικό της πρωτεύουσας. Σε αυτό, μάλιστα, όπως μας είπε, κατά τη γνώμη του, έχει συμβάλει και η Airbnb, η περίφημη πλατφόρμα διαμοιρασμού, για την οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και η οποία πρόκειται και αναμένεται τέλος πάντων να αποτελέσει τον πονοκέφαλο του Υπουργείου Οικονομικών για το επόμενο διάστημα, αφού μελετά τη φορολόγησή της. Όπως λέει, στα καταλήμματα που διαθέτονται μέσω Airbnb δεν θα μπορούσαν να μείνουν οι τουρίστες που μένουν στα καταλήμματα της Airbnb, δεν θα μπορούσαν να μείνουν σε πεντάστερα ή τετράστερα ξενοδοχεία που διαθέτει πρωτεύουσα. Ωστόσο, όμως, ερχόμενοι εδώ και μένοντας στην Αθήνα, δημιουργούν μια πολύ καλή εικόνα για το τουριστικό προϊόν, την οποία μοιράζονται όταν επιστρέφουν στη χώρα τους, με αποτέλεσμα να έρχονται όλοι και περισσότεροι τουρίστες στην Αθήνα. Αν ψάξει δε κανείς και στην πλατφόρμα της Booking.com, όπου είναι η βασική πλατφόρμα διάθεσης των καταλήμματων στην Ελλάδα, διαπιστώνω ότι ειδικά για τον μήνα Αύγουστο τα καταλήμματα και οι πληρότητες ξεπερνούν το 90-95% από τα νησιά του Ιωνίου, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, όπου είναι πάνω από 95%, Σαντορίνη, Μύκονος, που είναι η σταθερή προορισμοί υψηλάς προτιμήσεις των τουριστών, είναι και αυτές με πληρότητες πάνω από 90-95%, και η Πάρος και η Νάξος και η Ρόδο. Και εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να ανακάπτουν Κος και Μυτιλίνη, οι οποίες πέρυσι είδαμε ότι είχαν λόγω μεταναστευτικού ιδιαίτερη πτώση, με τις πληρότητες του να φτάνουν γύρω στο 60-65%.